Τα ανταποδοτικά. Θα πάμε στον Δήμαρχο Δομοκού και μέλος της ΚΕΔΕ, τον κύριο Τζιαχρίστα, να μας μεταφέρει την συνολική πληροφόρηση. Δήμαρχε, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και τους τηλεθέατες σας. Σας ακούμε. Εξαίρεση των σήμερα, ανταποδοτικών. Είχαμε σήμερα το έκτακτο δελεσίμα της ΚΕΔΕ. Εκεί συζητήσαμε και είδαμε θετικά το αποτέλεσμα της συνάντησης που είχε το Προεδρείο μας με τον Πρωθυπουργό. Βέβαια, ήμασταν αντίθετοι και παραμένουμε για τον τρόπο που έγινε την νομοθετική ρύθμιση χωρίς διαβούλευση. Βέβαια, αν είναι κάτι να βοηθήσουμε προς την κατεύθυνση της χώρας μας, είμαστε θετικοί, αλλά ζητάμε νομοθετική τακτοποίηση. Δηλαδή, αυτά που έχει πει ο Πρωθυπουργός, που βάλαμε στον Πρωθυπουργό, τα θέλουμε να είναι και κατά κάποιο τρόπο γραπτό. Δηλαδή, ζητάμε την εξαίρεση των ανταποδοτικών, εξαίρεση από τον προϋπολογισμό χρήματα που έχουν δέσμευση όπως σε έργα, σε προμήθειες. Και βέβαια υπάρχει και το θέμα πώς θα γίνει η διαδικασία, ο μηχανισμός που θα γίνει η μεταφορά των χρημάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος και πώς θα διαχειριζόμαστε μετά τα χρήματα. Και να πούμε ότι δεν υπάρχει και χρονοδιάγραμμα, δηλαδή ολοκληρωμένο χρονοδιάγραμμα με την πότε θα είναι η διαδικασία. Μάλιστα. Κύριε Τζιαχρίστα, στα ανταποδοτικά όμως που λέτε ότι πρέπει να εξαιρεθούν, ουσιαστικά σημαίνει ότι ακόμα έχετε ενστάσεις για όλο αυτό το σκεπτικό. Η ένσταση, να πούμε τώρα για τους αγροτικούς περιφερειακούς δήμους όπως είμαστε εμείς, τα ανταποδοτικά δεν τα παίρνουμε γιατί γίνονται μέσω παρακράτηση της ΔΕΗ, δηλαδή μιλάμε για τα τέλη ηλεκτροφωτισμού καθαριότητας. Δηλαδή είναι πολύ λίγα τα χρήματα, αλλά για τους μεγάλους δήμους είναι σημαντικά τα ποσά. Για εμάς τους περιφερειακούς δήμους δεν είναι τόσο μεγάλο, αλλά είναι και αυτό μέσα στην ατζέντα των θεμάτων που έβαλε το Προεδρείο της ΚΕΔΕ. Δήμαρχε, τι κάνουμε στην περίπτωση που δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις? Πιστεύω ότι είπαμε ότι θα δούμε, θα παρεξετάσουμε το θέμα μέχρι το συνεδρίο, δηλαδή που είναι στις 7-9 Μαΐου. Αν μέχρι τότε γίνουν πράξη αυτά που έχουν πει, είμαστε διαθέσιμοι να προχωρήσουμε και εμείς να βοηθήσουμε περαιτέρω την όλη κατάσταση. Μέχρι πότε είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα χρειαστούν τα χρήματα αυτά? Το χρονοδιάγραμμα που είπε ο Πρωθυπουργός ήταν για 2 μήνες. Επαναλαμβάνω, το λέμε συνεχώς, γιατί στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου δεν περιλαμβάνεται η λέξη. Αυτό σας είπα και προηγουμένως, ότι δεν υπάρχει το χρονοδιάγραμμα. Απλώς υπάρχει μια αναδρομική ισχύ από 17 Μαρτίου. Αυτό εννοούσατε με την νομοθετική τακτοποίηση? Ναι, έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Ωραία. Έτσι ακριβώς. Ωραία, περιμένουμε. Έχετε πιστεί λοιπόν ότι πρόκειται για μικρό χρονικό διάστημα ή τουλάχιστον έτσι σας έχουν πει και βλέποντας και κάνοντας μέχρι τότε? Έτσι ακριβώς, και αν υπάρχει εξέλιξη θα κάνουμε ξανά έκτακτο δελεσίμα για να προχωρήσουμε και εμείς να δώσουμε τα διαθέσιμα χρήματα που υπάρχουν στους Δήμους. Αλλά εφόσον γίνουν αυτά που έχουν συνεχθεί το Προεδρείο με τον Πρωθυπουργό και γίνει πράξη, δηλαδή γίνει νόμος. Δήμαρχε, για τον εφηβιασμό τι σας είπαν? Δεν απάντησαν. Εντάξει, αυτό είναι ένα ευαίσθητο σημείο, γιατί αυτά που κατηγορούσαν τους προηγούμενους κάνουν και τα ίδια. Και δεν σας είπαν τίποτα? Όχι, δεν το συζητήσαμε. Δηλαδή φαντάζομαι ότι το σύνολο των δημάρχων της χώρας τρελάθηκε με αυτή την ιστορία, γιατί ουσιαστικά σας ευνηδίασαν. Έτσι ακριβώς. Και δεν υπήρξε απάντηση γιατί το έκαναν έτσι? Όχι, δεν υπήρξε απάντηση. Ήταν κάτι που κανείς δεν το περίμενε από την κυβέρνηση τη συγκεκριμένη. Τι καταλάβατε? Και να πω και κάτι ότι... Τι καταλάβατε ότι συμβαίνει όμως? Ήταν στο πλαίσιο της στρατηγικής, δηλαδή για τη διαπραγμάτευση? Να πω κάτι, και οι εκπρόσωποι του συνδυασμού, του χώρου δηλαδή της ΚΕΔΕ, και αυτοί του καταδίκασαν την απόφαση αυτή. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, μέχρι την Παρασκευή δίνετε διορία. Ξαναπείτε μου λίγο, κύριε. Όχι, μέχρι, όχι, δεν δίνουμε διορία. Είπαμε ότι θα το ξαναδούμε το θέμα στο συνέδριο της Χαλκιδικής που είναι 7 με 9 Μαΐου. Αν μέχρι τότε μεσολαβήσει κάποια εξέλιξη, θα ξαναβρεθούμε για να πάρουμε τις αποφάσεις μας. Επειδή περιμένουν ζεστό χρήμα από την κυβέρνηση, γι' αυτό λέω, θα το αφήσετε μέχρι τότε, 7 με 8. Ναι, έτσι έχουμε αποφασίσει σήμερα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε. Καλό βράδυ, κύριε Τζιαχρίστα. Ευχαριστώ. Καλά. Θέματα αποθεματικού όμως, Γιώργο, αλλά και κοπαίδα μπήκανε σήμερα στην μαραθώνια συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Λιβαδιάς. Θα πάμε στην συνάδελφο Τζέννη Μπαρούχου να μας μεταφέρει όλες τις λεπτομέρειες από τα δύο κυρίαρχα θέματα.